να κλάψω, θέλω μόνο μπορώ. Τι πήγες και έκανες? Δεν ήξερα τι έκανα, βγήκα εκτός αυτού. Ποιος μου έφερε εσύ εδώ? Θες να με κάνεις ρεζίλ, θες να με κοροϊδεύουν όλοι? Με σπρώχνεις εμένα, μη σ' αρπάξω. Και γίνω μαλλιά κουβάλα εδώ μέσα, εντάξει, κλεμπονιάρα. Εσύ δίνεις εντολές και εμείς εκτελούμε, μην δεν χάσουμε και αυτά που ξέραμε. Θα σ' αποσυντονίζεις. Σου απαγορεύω να νομίζεις για μένα. Οδηγό, πίσω, είναι υπόθεση της αστυνομίας. Μάλιστα, το σκληρό του Μαϊάμι. Λοπά, έλοπα. Δώσ' τα μου. Όχι, δεν θα δίνω, ρε καθηγή. Έχεις πει, δεν θα σε αφήσω να δείξεις, έτσι. Αν τολμήσεις να με φιλήσεις, θα σε δαγκώσω. Κότα, ταξί. Αν είχε μπλεξίματα με φρέζα, δεν θα τον είχαμε μαζί. Με τι? Φρέζα, τόπα, όπως θέλεις, πες τα ίδια σκάτα είναι. Να, σας εμπιστεύτηκα και τι κατάλαβα? Ορίστε το αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν ναρκωτικά κατά τη μύτη μου στο μαγαζί και δεν έχω πάρει χαμπάρι. Θράσος πετάει λουλούδια και ακούει λαϊκά. Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά είναι το σίγουρο. Κάτι τρέχει μεταξύ τους. Δεν θέλω κανένα το μαγαζί στο σπίτι μου. Κανένα! Ναι, και την άλλη γιατί την αφήνεις να έρχεται? Ποια άλλη? Τη Σιλβή! Πες ρε γιαγιά! Τόμπολα. Ενώ βγαίνει αυτή στο σπίτι μου. Κρυφά! Η νύχτα θέλει περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να σε να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα, αλλά συγγνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίξεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Μέσα μπες. Όμως θυμίσου εδώ δεν παίζουν ρόλο υπεργαμινές. Στο σκοτάδι φέρνω το λαλιός. Παραδείγματος χάρη. Η σκιά του ποντικού στον τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Στο σπίτι μου! Μπαίνει αυτή στο σπίτι μου! Όχι ρε παιδί μου, δεν είναι, δηλαδή ναι αλλά... Ψεύτη! Στερκίζομαι Λένα μου, δεν τρέχει τίποτα Λένα μου. Μου έδωσες το λόγο σου, υποκριτή! Κάτι συντήρθε να πάρει κοπέλα. Μπράβο, τα πήρε! Όχι! Σιγά που θα τα έπαιρνε. Κάτσε εδώ για να έχει δικαιολογία να ξανάρθει. Κοίτα τώρα που γίνεσαι άδικη, τη τα πήγα εγώ! Έχεις γίνει ο χαμάλης της κιόλας! Τώρα τι να σου πω! Τίποτα να μου πεις! Εγώ φταίω που είδα τα σημάδια και τα αγνόησα! Ποια σημάδια, Λένα μου? Τη φωτογραφία, λέω, στο γραφείο! Τη φωτογραφία της που μόλις την ξεκρέμασα δεν έχασες λεπτό! Μου τη μοστράρισες να την έχεις εκεί να τη βλέπεις να χαίρεσαι! Τι πας και θυμάσαι τώρα! Α, δεν σε συμφέρει, έτσι? Στην αρχή νόμιζα ότι το κάνεις για να μου πας κόντρα. Μετά κατάλαβα ότι τα αίτια είναι βαθύτερα. Παραδέξου το! Αυτό που έκανες ήταν. Πώς να το πω, σαν αποκαθήλωση! Φου, κύριε, τι ακούω, γυναίκα? Η φωτογραφία, έτσι, κάθε δικαίωμα να βρίσκεται στο γραφείο. Α, έχουν και φωτογραφίες, δικαιώματα, ωραία! Τότε γιατί δεν κρέμασες και τη δική μου, ε! Τι με κοιτάζεις σαν χάμος, απάντησε. Ο αδερφός σου την κρέμασε την κόμενα, εσύ! Και τι σε έλεγα να σε κρεμάσω, τρόπαιο! Βρε, που τα πουλάς αυτά! Ούτε μια μικρή δεν έχει στο γραφείο σου με μένα και τα παιδιά. Θες να ξεχάσεις ότι έχεις οικογένεια! Εκεί μέσα, ναι! Η θέση σας δεν είναι στο μαγαζί. Ούτε κάνω τη φωτογραφία. Δεν έχετε καμία σχέση με τη νύχτα. Ούτε η νύχτα μαζί σας, κατάλαβες? Γι' αυτό τα πήραμε την Τζία όταν την είδα εδώ. Δικαιολογίες του κόλου, Θράσο. Φοβήθηκες που είδες την Τζία εδώ, μη τυχόν και μάθω τα καμώματά σου. Ιούδα! Δεν το ήθελα, μου ξέφυγε, οκ. Okay. Αλλά δεν το μετανιώνω. Τόσο κάθαρμα είσαι. Να μάθει να με φέρετε έτσι. Μόνο με τις κλωσιές που δεν την έδιωξε. Και γιατί καίγεσαι εσύ για την τραγουδιάρα? Είσαι ρατσίστρια, οκ. Okay. Επειδή τραγουδίες στα μπουζούκια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα ξεφτιλίζουμε κιόλας. Βρε, άντε από εκεί που σε έπιασε ο πόνος για την Τζία. Ξέρω τι προσπαθείς να κάνεις. Για μικρός, είσαι μεγάλο έμπλημα. Τι προσπαθώ να κάνω? Σε συμφέρει να τσακώνονται μεταξύ τους για να μην ασχολούνται μαζί σου. Δεν πάω να ασχοληθούνε. Χαίστηκα. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Δεν έχεις. Ό,τι και να κάνεις, οι απουσίες σου κάποια στιγμή θα φανούν. Στο είπε. Γαμώ το ρε Πένι. Και μετά εγώ είμαι ο Ιούδας. Μια χάρη τη ζήτησα. Α, στέκωσε την ουρά της και αυτή μου χρήτσα, ε. Δεν στο επιπένει. Όχι, Βασιλάκη. Δεν θέλω πολύ για να καταλάβω τι κάνεις κοπάνες. Ποιο παιδί επιστρέφει από το σχολείο με τέτοια χαρά?
Άμα τα δεις έρνονται, λες και ήταν σε καταναγκαστικά έργα. Και αυτή η τσάντα άδεια είναι και την κουβαλάνε, λες και ζυγίζει ένα τόνο. Γιαγιά, σε παρακαλώ, μην με βγάλεις το φανερό, κάηκα. Βαρέθηκα να φυλάω τα μυστικά σας εδώ μέσα. Ούτε εξομολογητής να ήμουν. Αλλά για το νου σου, μικρέ. Εμένα δεν με εμποδίζει κανένας όρκος να ανοίξω το στόμα μου. Συμμαζέψου λοιπόν όσο είναι καιρός. Εντάξει, θα συμμαζευτώ. Για πού το έβαλες? Μια βόλτα. Μυστικός, έφτιαξα. Δεν πεινάω. Άρχισαν τώρα και οι ανορεξίες. Να μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Όχι στο δράσος να με κατηγορήσεις ότι δεν πρόσεξα από τα παιδιά. Δεν σε κατηγόρησα, μια διαπίστωση έκανα. Έτσι κάνει και σου πια. Ρίχνει το μελάνι και θολώνει τα νερά για να ξεφύγει. Εγώ δεν θολώνω τίποτα, είμαι ξεκάθαρος. Εσύ έχεις σαλτάρει και φτιάχνει σενάρια. Έχω σαλτάρει, πες μου και τρελή τώρα. Τι φωνάζετε έτσι, κοιμάμαι. Τράβα και ξαναπέσαι και μην ανακατεύεσαι γιατί θα την πληρώσει εσύ. Και μην διανοηθείτε να ξαναπάρει το αυτοκίνητο κρυφά γιατί θα γίνει χαμός. Βρήκα και τον πελάνο για χάρη σου. Την επόμενη φορά που θα σε πιάσουν θα σε αφήσει το κρατητήριο. Μπα και βάλει μυαλό. Κατάλαβε! Άντε και το έχει τώρα ξυλώσει. Your face is so unclear. I just pay attention. Your words just disappear. Ποιος ήταν αυτός που βγήκε? Με τρόμαξες. Πιες νερό. Λέει, γιατί ήθελε αυτό ρε μάλι εδώ. Παρεξήγησες. Μια χαρά παιδί είναι. Φιλαράκι, πέρασε να δει τι κάνω. Η φάτσα του σαγρεύει λίγο, αλλά είναι πολύ εξηγημένος. Πολύ εξηγημένος? Σου φέρε προμηθείες. Ρε Σιλβί, είπαμε, ξέκοψα. Χέσε μαλκέτα, άδειες τη τσέπη σου. Έλα και την άλλη. Άδειες έτες να τις δω, άδειες έτες, τώρα. Εντάξει, ηρέμησες. Ναι, sorry, αλλά σε έχει φοβηθεί το μάτι μου. Αν δεν αισθάνεσαι καλά, μην έρθεις απόψε στο μαγαζί. Κάτσε σπίτι να χαλαρώσεις. Δεν τρέχει τίποτα. Θα τραγουδήσω πάλι εγώ και από αύριο. Θα έρθω. Μου λείπει η πίστα. Δεν έχω και κάτι άλλο να μου λείψει. Το εύχομαι. Όταν ο Αλκέτας λέει τέλος, είναι τέλος. Θα το δεις. Μακάρι. Λοιπόν, εγώ πάω να τακτοποιήσω το εξωτήριό σου. Εισιδήσου. Θα στα δώσω τα λεφτά. Σου ζήτησε κανείς λεφτά? Είμαι τώρα, κούκλα μου. Ορίστε. Θες να μου κάνεις και σωματική έρευνα? Δεν θα φέρω αντίσταση. Αλκέτα, τόσο θέλω να σου κάνω και κλείσμα. Μη με προκαλείς. Άιντε, ετοιμάσου. Ναι, οκ. Okay. Αλλά εγώ τι φταίω. Σε παρακαλώ. Έλα, ρε. Τζία. Πρέπει να είσαι εδώ. Για λίγο, please. Μη μου λες όχι, γιατί θα έρθω το μαγαζί, στο λέω. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Εντάξει, σύμφωνο. Στο καφέ, μην αργήσεις. Δεν περίμενα και τίποτα καλύτερο από σένα. Μια ζωή αυτό κάνεις. Και άδικο να έχουν οι άλλοι, το μέρος τους θα πάρεις. Αρκεί να μην πάρεις το δικό μου. Μα την αλήθεια είπε ο Χριστιανός, για κάτι συντήρθε. Δεν τρέπεσαι, μωρέ. Μου κάνατε και συνεργό το μικρό. Έχετε συνωμοτήσει όλοι μαζί πίσω από την πλάτη μου και μετά σας φταίω εγώ που έχω χάσει τον έλεγχο. Γιατί τον είχες ποτέ? Ήσουνα που ήσουνα, τώρα που πιασε λεφτά στα χέρια σου παράγινε. Για να κατόμισε τώρα τα λεφτά. Τι σχέση έχουν τα λεφτά? Αν έχουνε, λέει, ούτε που το παίρνεις χαμπάρι για πότε τρελαίνεσαι. Πολλοί οι πειρασμοί, πόσο θα αντέξεις? Και ο πιο ακέραιος χαρακτήρας παραζήρεται από το χρήμα. Λες ασυναρτησίες. Δεν μπορώ άλλο τόση ένταση εδώ μέσα. Με έχετε εξαντλήσει. Πού είναι ο μικρός? Βόλτα, λέει. Μυστικός βγήκε. Ε, βέβαια, ταράχτηκε το πουλάκι μου. Και είχε και λογάριθμους να διαβάσει. Σαν μας κορνάρουν. Θέλετε κάτι? Μπιπ και μπιπ, μας πήρατε το κεφάλι. Συγγνώμη. Καλά είσαι. Τις παίρνεις? Νικόλας. Χαίρομαι. Λένα Κουτρουμπά, η μαμά της. Ξέρω. Το δικό μας αμάξι είναι αυτό? Ναι, μου το είχε δανείσει και το επέστρεψα. Ας το δάνεισε. Και την παρεξηγήσαμε. Βάλ' το μέσα. Μήπως είναι καλύτερο να σας δώσω τα κλειδιά? Δεν ξέρω να οδηγώ. Και έπειτα να μην πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Έφερες τα μάξι, τσουπ τάφιες, τσουπ έφυγες. Βάλ' το στον καράζ και εγώ βάζω καφέ. Ελληνικό πίνεις? Όχι ρε γαμό, το μπήκε. Je suis très aimée.
Εξαιρετικός ο καφές. Καλοσύνη σου. Άμα δεν το ρουφάς τον ελληνικό, σημαίνει ότι δεν το ευχαριστίασε. Όχι, αλήθεια. Είχα καιρό να πιω τόσο καλό καφέ. Σε έχει συμπαθήσει, σταμάτα το γλύψιμο. Τι λες τον άνθρωπο, καλέ. Νικόλο, μην την παρεξηγήσει, είναι λίγο. Μαμά, δεν πας σιγά σιγά στο δωμάτιο, στρωμάει τον κόσμο. Πώς το γνώρισες το κορίτσι μας, πού το γνώρισες και πότε. Καλά ανάκριση, του κάνεις τον μπάτσος να σου. Α, όλα και όλα. Πες μου ό,τι άλλο θες. Βρήσε μου όσο χιδέα θες. Το αντέχω. Αυτό το μπάτσος να μην το ξανακούσω. Μην τσακώνεστε. Σε ένα μπαράκι συναντηθήκαμε τυχαία. Α, σε ένα μπαράκι. Το κακό στο χειρότερο πάει αυτή η γενιά. Μην ακούσω πάλι την ιστορία σου πώς γνώρισες τον μπαμπά στην αφισοκόλληση. Δεν μας αφορά. Καλησπέρα. Θράσο, να σου γνωρίσουμε τον Νικόλα, φίλο της Πέννης μας. Άρκα, έχει τέτοιους φίλους η Πέννη. Κάτσε, μην παρεξηγείς, για καλά το λέω. Τα φαινόμενα απατούν. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Τελευταία την πάτησα κι εγώ. Έκρινα κάποιον από την εμφάνισή του, το μετάνιωσα και τώρα προσπαθώ να βρω τρόπο να επανορθώσω. Ναι, άντε, αγόρι μου, μην χάνεις τον χρόνο σου με εμάς. Ο Νικόλας επέστρεψε το αυτοκίνητο. Ποιο αυτοκίνητο? Τον Κάμπριο. Άδικα κακολογήσαμε την Πέννη μας, το είχε δανείσει. Σοβαρά. Τότε της οφείλουμε μία συγγνώμη. Χάλασε το δικό μου και προκειμένου να με διευκολύνει, μου δάνεισε τον Κάμπριο. Mm. Εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για την αναστάτωση. Ποιος αναστατώθηκε? Γιατί δεν μας είπες ότι δάνεισες το αυτοκίνητο στον Νικόλα? Γιατί δεν μ' αφήσατε να μιλήσω? Μου τα χώσατε και φύγατε. Πέννη, αυτά τα ρούχα δεν είναι λίγο λίγα? Άσε τα ρούχα τώρα. Πεινάσατε? Όλη μέρα δεν βάλαμε μπουκιά στο στόμα μας. Νικόλα, θα κάτσεις να φάμε μαζί? Ναι, αν η Πέννη δεν είχε. Εμείς θα φάμε έξω. Έχουμε κανονίσει. Γιατί το βάλαμε το αυτοκίνητο στον καράζ, αν ήταν να ξαναφύγετε? Σωστά. Αφηρημένος. Ευχαριστώ. Ναι, ξεκολλάμε. Χάρηκα. 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 Και εμείς. Άντε στο καλό, καλά να περάσετε. Πάλι και ο Θεός στο χέρι του. Άφησες και καθόλου χώρο. Πρόλαβες και έχω το δικό σου. Συγγνώμη, η κόρη μας με αυτά τα ρούχα θα βγει βόλτα. Μη με αποσπάς, συγκεντρώνομαι. Μη συγκεντρώνεσαι πολύ. Όσο συγκεντρώνεσαι εσύ, τόσο γδύνεται η κόρη μας. Μπράβο. Και τι νομίζω ότι κατάφερες τώρα? Να σε ξαναδώ και να είμαστε παρέα στο ίδιο αυτοκίνητο. Λίγο το βρίσκεις? Ενοχλητικό το βρίσκω. Και σαν θλιβερό. Με αυτά τα κόλπα θες να με κερδίσεις? Δεν έκανα κανένα κόλπο. Το αυτοκίνητο επέστρεψε. Η μητέρα σου με προσκάλεσε, δεν είχα σκοπό να μπω. Αλλά μπήκες. Ας έβγαινες εσύ. Τι καθόσουν και κρυφοκοίταγες από το παράθυρο. Καλά, αυτό το αστυνομικό σου δαιμόνιο θα με τσακίσει, ε. Λοιπόν, κομμένες οι βόλτες από το σπίτι. Δεν κουστάρω να ξανάρθεις. Κομπρέντο. Μα δεν μου αφήνεις άλλα περιθώρια. Μα δεν υπάρχουν περιθώρια στη μικρή μας ιστορία. Είχες την ευκαιρία σου και την έχασες. Δεν αξίζω μια δεύτερη. Κοίτα κόλλημα, ρε παιδί μου. Πάτα φρένο, βάλε χειρόφωνο και τζάσε. Έλα, με κούρασες. Εσύ με κούρασες. Αυτό που θέλεις και φοβάσαι να το ζητήσεις. Όχι ψυχανάλυση σε μένα, Νικολάκη. Αυτά στους κακόμερους που συλλαμβάνεις. Λοιπόν, έλα, κάντε να τώρα. Έλα, get lost, φύγε! Δεν σου πω, ρε Πέννη, δεν σε βρίσκω πουθενά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά μαζί σου. Και εκεί να μείνουν. Γιατί αν ξανακάνεις πως τα πλώνεις πάνω μου, θα σκοτωθούμε. Δεν πρόκειται να ξανάρθω σπίτι σου. Δεν θέλω να το πάρεις προσωπικά, αλλά... Βασίλη, με προσέχεις. Συνεχώς. Αχ, μωρέ, τι θα κάνω εγώ με σένα, ε. Τι θα κάνω εγώ με σένα. Ό,τι θέλεις. Για πες. Τι έγινε όταν έφυγα? Χαμός. Η μάνα μου πήρε το μέρος σου. Έχω μπήκα κι εγώ στη μέση και το έχω σε κανονικά του πατέρα μου. Να μάθει ο παλιό μου. Ντροπή. Μη σε ξανακούσω. Άλλο ένα τέτοιο και τελειώσαμε. Sorry. Αλλά μου την έχει βιδώσει σήμερα. Δεν έπρεπε να σου μιλήσει έτσι. Ό,τι και να γίνει, είναι πατέρα σου και πρέπει να τον σέβεσαι. Δεν θα γίνω εγώ αιτία να έχετε εμφύλιο στο σπίτι. Η οικογένεια είναι ιερό πράγμα και πρέπει να την τιμά και να την έχει ψηλά. Την έχω. Αλλά πιο ψηλά έχω εσένα. Αχ, μωρέ, όλοι τα ίδια ψέματα λέτε. Και τα λέτε και καλά, παναθεμά σας. Στορκίζομαι. Τώρα να μου ζητούσε να φύγω από το σπίτι, θα το έκανα. Και όλα αυτά μόνο με ένα φιλί, ε. Φαντάσου δηλαδή τι θα γινόταν αν προχωρούσαμε και παραπάνω. Το φαντάζομαι. Ασταμάτητα. Μόνο αυτό φαντάζομαι.
Δεν αντέχω άλλο. Νομίζω ότι. Θα εκραγείς, το ξέρω. Όλα τα παιδιά, τα αγόρια. Οι άντρες στην ηλικία σου τα ίδια συμπτώματα έχουν. Και ζούνε. Αν ζούνε, λέει. Μη σου πω ότι αυτό τους κρατάει στη ζωή. Πίστεψέ με, για να το λέω, κάτι ξέρω. Εγώ πότε θα το μάθω. Μη βιάζεσαι. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Και ποιος θα μας πει ότι ήρθε. Τα καταλαβαίνεις αυτά. Τότε. Τζιά, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα. Ανυπόμονο, τρελό αγόρι. Τι, έτσι θα φύγεις. Γιατί δεν φωνάξαμε μια γυναίκα να καθαρίσει. Άλλη χάρη έχει να καθαρίσει μόνο στο σπίτι. Και πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να βρεις γυναίκα της Προκόπης. Κι άσε με τώρα, δεν έχω διάθεση για κουβέντα. Ούτε εγώ έχω διάθεση για Αθήνα, αλλά την κάνω. Και θίγει για να καταλάβω γιατί είσαι έτσι χάλια. Επειδή μα άφησε τα αφεντικό, θίγα, θα του περάσει. Δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι παθαίνω κατάθλιψη. Και τα σοβατεπιά να περάσει. Δύο δάχτυλα σκόνη έχουν επάνω. Μου λείπει η Αμαλία, ο Ζίζου. Έμπαινα στο σπίτι και έκανε κάτι χαρές, έδινε κάτι πίδους μέχρι το ταβάνι. Η Αμαλία! Τραβάλαξε το νερό στο κουβάρε. Εστές που γκαρίζει, βρωμίζει χειρότερα. Να σου πω! Δεν φυκολέθε να βάλει και φύκανα χεράκι που μου στρογγυλοκάθεται εκεί πέρα και δίνει διαταγές. Δεν με καταλαβαίνεις. Είναι σαν να βουλιάζω σε πηχτό νερό, σαν το κουβάνα πράγμα. Δεν έχω κουράγιο για τίποτα. Δηλαδή, σαν να λέμε μόνο ο Ζίζου, θα σε συνέφερε. Αν τον είχα εδώ, θα πέταγα. Μη με κάνεις χειρότερα με τον πόνο μου, παίζεις. Θα πας. Δεν τα έχω με μια δουλίτσα. Βούλια ξέφη. Δεν θα αρκήσω. Ο πι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό το οποίο αν δεν είναι η Πέννη μας, ποια είναι. Εμένα μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει, μισημερίδα άνθρωπος. Τι σημασία έχει το μπόι. Για μένα έχει. Θέλω να λέω ότι η εγγόνα μου πήρε έναν άντρα, ήσαμε εκεί πάνω. Ο Φασούλας παντρεύτηκε. Όπα, πολύ δεν το προχωρήσατε. Φίλος της είναι. Σκέτο φίλος, όχι γκόμενος. Ο σκέτο φίλος δεν ξημεροβραδιάζεται έξω από το σπίτι σου, ούτε σε παίρνει στο κατόπι. Έτσι που ντύνεται η κόρη μας, σε λίγο θα πλακώσουν και κεραμιδόγατοι. Πέστηστα. Να μου κάνετε τη χάρη. Από εκείνο το μαύρο που πλάκωνε την ψυχή, χίλιες φορές καλύτερα με τον αφαλό έξω. Ήρθε. Κι ο
κιόλας. Ελπίζω να μην τσακωθήκανε. Λοιπόν, κουβέντα, μην καταλάβει ότι μιλάμε για αυτήν. Και όχι ερωτήσεις. Τι να μην. Όχι, να μην, να μην. Άμα θέλει να μιλήσει μόνη της, κι εσύ. Κουβέντα. Δεν είμαι αδιάκριτη. Τι είχαμε εδώ, οικογενειακό συμβούλιο. Όχι, δεν είναι. Κάτι λέγαμε για. Οκ. Πού το γνώρισες. Λέξη δεν κατάλαβα, αλλά let me guess. Με ρωτάτε για τον Νικόλα. Ναι. Ναι. Και περιμένετε απάντηση. Φυσικά. Δεν σφάξανε. Και μην ξανακούσω λέξη για αυτό το θέμα. Να. Ποιο. Όχι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Δεν είναι ανήλικη. Και επειδή δεν είναι ανήλικη, θα την αφήσουμε να μπλέξει με όποιον να είναι. Αν τα μπλέξει με τον Νικόλα, εγώ θα τη πω και μπράβο. Χωρίς να μάθουμε από πού κρατάει η σκούφια του. Και αν είναι κάθαρμα. Αν είναι αλήτης, επειδή έχει γαλανά μπιρμπιλωτά ματάκια, το γράφουν να νομίζει το κούτελο ή με το μάρι. Όχι, ότι δεν το έχουν, δεν το έχουν. Αλλά και η δικιά μας δεν είναι πρωτόγαλτη. Ξεχνάτε τις παρέσεις και τα ξενήθια. Ο πρώτος της είναι. Γαμώ το. Είχα δώσει το λόγο μου, αλλά δεν μπορώ να μην μιλήσω. Τι εννοείς ο πρώτος της. Το αυτονόητο. Η κόρη σου ούτε που τον έχει μυρίσει τον Πρίνο. Δηλαδή, δεν έχει. Είσαι σίγουρη. Της ξέφυγε μια μέρα και αναγκάστηκε να μου το ομολογήσει. Και σε σένα βρήκε να της ξεφύγει. Εγώ είμαι η μάνα της, γιατί δεν της ξέφυγε σε μένα. Πώς να μας μιλήσει, ρε Λένα. Πώς να ανοίξει την καρδιά του το παιδί. Το μόνο που ακούει από εμάς είναι κατσάδες και ηρωνικά σχόλια για την εμφάνισή της. Ναι, καλά, δεν είχαμε κι άδικο, μην τρελαθούμε κιόλας. Μήπως ήρθε η ώρα να τα πείτε με την κόρη σας. Εγώ. Αποκλείεται. Μιλήσω με την κόρη μου για σεξ. Να θα με το γιο, μου αλλάζει το πράγμα. Έχω άλλη άνεση άντρα του άντρα. Πού πας τώρα. Στη δουλειά, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι, δεν κάνει να μάθω. Για τη δουλειά πρόκειται. Και σταμάτα να σε καχύποπτη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατά τα κουραστικό. Τον κουράσαμε τον κύριο. Μάλιστα, έγινα και κουραστική τώρα, κατάλαβες. Δεν αργεί και το σε βαρέθηκα. Δεν πάει άλλο. Τώρα θα σου δείξω. Ναι, γεια σας. Με βάλε σε αναμονή. Πού πήρες? Στην αστυνομία. Αφού μου πάει κότρα θα τον κανονίσω. Γεια σας. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε κάτι. Στην περιοχή της Αρονίδας κυκλοφορεί ένας ασυνείδητος με ένα σαράβαλο επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ναι, ποιο σαράβαλο δεν γίνεται. Θα πρέπει να έχει να περάσει κταίο τουλάχιστον 10 χρόνια. Και τι να σας πω, ξέρω εγώ, κάντε κάτι, στήστε ένα μπλόκο. Εγώ θα σας πω πώς να κάνετε τη δουλειά σας. Πότε όκλεισε. Δεν το πιστεύω. Και πολύ στο κράτησε ανοιχτό. Είσαι με τα καλά σου. Τι είναι αυτά που κάνεις. Δουλειά σου. Άντε, γιατί πολύ αέρα έχεις πάρει τώρα τελευταία. Με βρήκες μπόσικη και με εκμεταλλεύεσαι. Κακό που είναι αυτά. Ναι, άντε, ντε. Και είχα αρχίσει να βαριέμαι με τις καλές σχέσεις εδώ μέσα. Έλα, Ερικό. Θράσος. Όχι, καλά είμαι. Η εξάτμιση του αυτοκινήτου είναι. Σε μια ώρα ραντεβού στο γραφείο σου. Να μπορέσεις, πες το και στη Σιλβή. Σας στέλνω και τους δυο. Γεια. Τι του φέρα. Λεβάντα για τις ντουλάπες. Όχι, όχι, μάντεπε. Παράτα με, δεν έχω όρεξη για παιχνιδάκια. Δεν έχει. Φιγουρά. Ζησού. Λεβέντη μου, αγορίνα μου. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε, σε ευχαριστώ. Δεν χαίρεσαι που βλέπεις τον μπαμπά. Γιατί είσαι μελαγχολικό, καμάρι μου. Μπορεί να είναι από την αλλαγή περιβάλλοντος. Και είναι που έχει να θεθεί για τόσο καιρό. Δεν έχει και άδικο. Είναι περιβάλλον αυτό για το παιδί. Είσαι αχάριθο, Θεέ, αυτό έχω να πω. Σε ευχαριστώ, συγγνώμη. Μου κάνεις το καλύτερο δώρο. Το σπιτάκι όμως θέλει λίγο σημάζεμα ακόμα για να σου λουποθεί. Αλλά τώρα που ήρθε το παιδί, όλα θα φτιάξουν. Ποιο θα τα φτιάξει, δεν ξέρω. Γιατί εγώ δεν ξέρω να κάνω τη χαροπή νοικοκυρούλα. Εγώ ρε, εγώ θα τα κάνω όλα. Έτσι, μπράβο, τώρα μιλάς αυτά. Δεν πιστεύω να σε πήρε χαμπάρι, Αμαλία. Όχι, ούτε που θα καταλάβει ότι τη λείπει. Σε φρόντιζε, πασά μου. Σου βάζε αλυφούλα. Είχε βγάλει ένα εξάνθημα στο τσουτσουν. Τι είναι αυτό, ρε. Πλάκα μαθιάνη, θα διδού. Ποιο Ζιζού, αυτό είναι Ζιζέλ. Αδερφή είναι. Θηλυκό είναι.
Πού είναι ο γιος μου, τι έκανε στο γιο μου. Όπα, όπα, ρε, στο σπίτι είναι θόθια βλαβή. Δεν μπόρεσα να το βουτήξω και είπα να πάρω ένα ίδιο. Πού να ξέρω εγώ τι θα είναι. Γάμω την καρδιά μου μέσα. Και γιατί το έκανε αυτό. Τι. Δεν μπορούσα να σε βλέπω έτσι down. Και είχε αρχίσει να μου σπάσει και τα νεύρα, εντάξει. Σκέφτηκα πω θα μου αφήσει το ιδού, θα χαλαρώσει λίγο και θα μου αφήσει και μέσα στην ησυχία μου. Κόδεν θα αθαλτάρω. Πήγαινε το πίσω τώρα. Πού πίθω. Στο μαγαζί που το πήρες. Το βούτυξες, ρε. Ποια μάνα το κλαίει. Ε, χώρισες το καημένο το σκυλί από το αφεντικό του. Γι' αυτό είσαι βουρκωμένο. Ψυχούλα μου. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Το σκυλί θα γυρίσει στο αφεντικό του σήμερα. Και θα το σκεφτώ πολύ αν θα σε συγχωρέσω. Θέλω κόλλος μου. Καλά να πάθω. Σεμνό παιδί και συγκρατημένο. Με την ευχή μου. Αφού σ' αρέσει τώρα, παραδέξου το. Μ' αρέσει, οκ. Okay. Άσε με τώρα γιατί με ζάλισες. Αφού σ' αρέσει, γιατί τον παιδεύεις έτσι. Γιατί μου την έχεις σπάσει πολύ άσχημα. Δεν μπορώ να τον συγχωρήσω ακόμα. Μην το αργήσεις όμως και πολύ, γιατί οι άντρες δεν έχουν υπομονή. Θα κουραστεί και θα λακίσει. Άμα λακίσει, αυτός θα χάσει. Μπράβο, αυτοπεποίθηση. Γιατί όχι. Μου λείπει τίποτα. Όχι, αγάπη μου, το αντίθετο. Όλα τα έχεις πολλά. Και ξυπνάδα και ομορφιά και πείσμα και εγωισμό. Αν θέλει καμία άβουλη να την έχει του χεριού του, να πάει να ψάξει αλλού. Τα λες και τσεκουράτα. Δεν πειράζει όμως που και που να τον αφήνεις να νομίζει ότι έχει το πάνω χέρι. Ναι. Αλλά τι το συζητάμε αφού δεν τα έχετε φτιάξει ακόμα. Και μπορεί να μην τα φτιάξετε καν. Δεν πειράζει. Καλό είναι να τα ξέρω αυτά. Για λέγε. Μιλάς τώρα λες και είσαι τελείως άβγαλτη. Πρωτάρα. Όχι πρωτάρα. Απλώς είναι ο πρώτος. Που με ενδιαφέρει πραγματικά. Η άλλη ήταν έτσι για να περνάω την ώρα μου. Η άλλη. Και σαν να λέμε, Ευρωπαίνη μου, πώς ήταν αυτή η άλλη, καμιά δεκαριά. Έχει σημασία το νούμερο. Ε, πώς δεν έχει. Τώρα με φαίνει σε δύσκολη θέση. Αλλά αφού τα λέμε σαν φίλα, σας τα πούμε όλα. No problem. Ναι, δεν θυμάμαι το νούμερο. Με απασχολεί η σεξουαλική σου δραστηριότητα. Έχω την εντύπωση ότι τους άντρες τους βλέπεις σαν σεξουαλικά αντικείμενα και μόνο. Γιατί είναι και κάτι άλλο. Ε, πώς δεν είναι. Έχουν ελαττώματα, προτερήματα, επιθυμίες, αδυναμίες. Ε, είναι σεξουαλικά αντικείμενα με προσωπικότητα. Στα λέω όλα αυτά. Γιατί το πράγμα χρειάζεται προσοχή. Πρέπει να είσαι πολύ σίγουρη για το ποιος είναι και τι θέλει. Ειδικά όταν είναι ο πρώτος. Που σε ενδιαφέρει ουσιαστικά. Δεν καταλαβαίνω πού το πας. Δεν θέλω να πληγωθείς. Δεν είμαι μωρό. Ακριβώς γι' αυτό. Αχ, έπρεπε να είχαμε μιλήσει χρόνια πριν. Ρώτα με, αγάπη μου, ό,τι θέλεις. Ακόμα και για πράγματα που νομίζω ότι τα ξέρεις. Κάτι περισσότερο θα ξέρω. Πώς ήταν η πρώτη σου φορά? Σκεφτόμουν. Αυτό ήταν όλο. Γιατί τόση πρέμουρα για το σεξ? Σοβαρά μιλάς? Καλά, ήμασταν και άτυχοι. Εγώ ήμουν άπειρη, εκείνος ήταν αδέξιος και ανυπόμονος. Μετά υπήρξαν πολύ καλύτερες στιγμές και για τους δύο. Μεταξύ σας ή με άλλους? Μεταξύ μας, παιδί μου. Για τον πατέρα σου μιλάω. Μου παίξατε παιχνίδι, το διασκεδάσατε τουλάχιστον. Γελάσατε με τη χαζομάρα μου που νόμισε ότι έλκε τα σχεδίωση. Ακούγιωση. Δεν είχαμε σκοπό να σε κοροϊδέψουμε. Μη μου πεις ότι το κάνετε για να με προστατέψετε, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Είναι αλήθεια όμως. Και αλήθεια, μωρέ! Τολμάς και μιλάς για αλήθεια! Από τότε που πάτησα το πόδι μου και μέσα δεν έχω ακούσει ούτε μία αληθινή κουβέντα. Από κανένα σας. Α, δεν μπορώ τις υπερβολές. Κάτσε κάτω, δεν τελείωσα ακόμα. Λοιπόν, το λέω για τελευταία φορά και βάλετε το καλά στο μυαλό σας. Θα μου δίνετε αναφορά για το παραμικρό που συμβαίνει στο μαγαζί, μέσα και έξω από αυτό. Ακόμα και στα γύρω στενά συνεννοηθήκαμε. Μπορείς να μην εστεριάσεις για ένα λεπτό και να μ' ακούσεις. Ωραία, λέγε. Φοβηθήκαμε ότι θα σε πιάνε πανικός αν μάθεις για τα ναρκωτικά. Και τότε ο Αλκέτας έχει μπλεξίματα με τον νόμο. Κάνατε ψυχικό δηλαδή. Μπράβο σας, μπράβο σας. Είστε πονόψυχοι και αλτρουιστές. Εγώ όμως που είμαι άκαρδος,
Δεν θα υποχωρήσω για κανέναν αυτή τη φορά. Δεν θα με πείσετε ούτε με όρκους, ούτε με απόπειρες αυτοκτονίας. Μη γίνεσαι κυνικός. Ό,τι θέλω θα γίνω μετά, μου πεις εσύ. Σου θυμίζω ότι βρίσκεσαι στο γραφείο μου. Η συμπεριφορά σου δεν μ' αρέσει καθόλου. Ούτε και σε μένα. Μας έχεις καθίσει ως καμία και μας δικάζεις. Κάνε υπομονή, κάνε υπομονή. Και θα συνεχίσεις να κάνεις γιατί είμαι το αφεντικό σου, Σιλβί. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, το αφεντικό είμαι εγώ. Και από σήμερα τις αποφάσεις θα τις παίρνω μόνο εγώ. Είσαι ικανός να πάρεις αποφάσεις. Θα τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Γι' αυτό σε περιμένω το βράδυ από το μαγαζί. Με την τζαντούλα σου και το καλό σου το χαμόγελο. Θέλω ενημέρωση εφόλης της ύλης. Με αυτό το στυλάκι δεν γίνεται συνεργασία θράσων. Για σε παρακαλώ που θα μου το παίξεις και θυγμένη. Τι να πω εγώ δηλαδή. Μόνο αυτό το δούλευμα πίσω από την πλάτη μου. Σε ρωτάω. Η στάση σου με πείραξε πιο πολύ απ' όλα να το ξέρεις. Αυτός είναι τσιμπημένος μαζί σου. Α, έχεις μεγάλο πρόβλημα τελικά. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Ποιο καθήκη μας κάρφωσε, μπορείς να μου πεις. Σφίξαν τα πράγματα. Θέλει προσεκτικό χειρισμό. Ευκαιρία να αποδείξεις ότι αξίζεις τα λεφτά που παίρνεις, κύριε Γκίκα. Μέχρι τώρα ό,τι καραμέλα του πέταγες την έτρωγε. Τώρα να σε δω. Αναγκαστικά πρέπει να του αποκαλύψω κάποια πράγματα. Για πάρτι σου, αποκάλυψε το τι θες. Εμένα δεν θα με ανακατέψεις. Εγώ δεν έχω ιδέα για τις ρεμούλες. Θα τα πάρω όλα πάνω μου, δηλαδή. Φόρτωσέ τα σε άλλον αν μπορείς. Όχι σε μένα. Πρόσεχε. Ξέρεις πόσο επικίνδυνη μπορώ να γίνω. Το ίδιο κι εγώ, γλυκιά μου. Γεια σου, Λιτζία. Πώς είσαι? Καλά, βαστάω. Μας έλειψες από το πρόγραμμα. Δεν το περίμενα, αλλά μας έλειψες. Δεν αντέχω όλο βράδυ τη φωνή της Ατάλιαντης και βάζει και πάθος. Ερμηνεύει. Να τακτοποιηθώ και θα τα πούμε. Άντε, τακτοποιήσου. Καλησπέρα, Τζία. Καλησπέρα. Έρχεσαι λίγο στο γραφείο μου που σε θέλω. Πρέπει να... Δεν σε αποσχολήσω πολύ. Ήθελα να... Για να με προσβάλλετε πάλι. Μπορεί να μην εκτιμάτε τη δουλειά που κάνουμε, κύριε Θράσο, αλλά ξέρετε, έχουμε και υπόλοιψη και αξιοπρέπεια. Επίσης, θέλω να σας πω ότι εμείς οι καλλιτέχνηδες είμαστε και πολύ ευαίσθητες. Όχι όλες, βέβαια. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Με πληγώσατε, κύριε Θράσο. Και στο κάτω-κάτω, ποιο ήταν το φταίξιμό μου, η Λένα με κάλεσε για... Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Σου ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Την πλήρωσες εσύ για όλους. Θόλωσα όταν έμαθα την αλήθεια για τον Αλκέτα. Τη μάθατε. Την ήξερες κι εσύ. Τι ρωτάω. Εδώ παίχτηκε ολόκληρη συμπαιγνία εις βάρος μου. Όχι εις βάρος σας, καλέ. Μην αγριέψετε πάλι. Τον Αλκέτα θέλαμε να προστατέψουμε να μην χάσει τη δουλειά του. Όταν λες θέλατε, εννοείς και τη Σιλβή. Ναι. Δεν τη στόχατε, ε. Ούτε εγώ. Αλλά του στάθηκε πολύ. Ούτε συγγενής της να ήταν. Α, η αλήθεια να λέγεται όλα και όλα. Να λέγεται, Τζία μου, να λέγεται, αλλά όχι μόνο μεταξύ σας, να λέγεται και σε μένα. Είχες πει ότι μπορείς να βοηθήσεις, ότι μπορώ να στηρίζομαι πάνω σου. Μπορείτε, αλλά μην μου ζητάτε να κάνω τα στραβά μάτια για πράγματα που βγάζουν μάτι. Δηλαδή? Ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, ποια είναι η βοήθεια που θέλετε να ζητήσετε? Σχετικά με το χρήμα που μπαίνει στο μαγαζί. Φυσικά δεν είναι μόνο η πράξη, έτσι δεν είναι? Καλό. Σοβαρά με ρωτάτε? Ναι. Από πού να αρχίσω? Μπόμπες ποτά, παράνομα στοιχήματα. Α, και τώρα τελευταία κάτι έχει πάρει ταυτί μου για ακριβά αυτοκίνητα που σταμπάρονται στο πάρκινγκ και φυγαδεύονται στο εξωτερικό. Και όλα αυτά κάτω από τη μύτη μου? Όλα. Ακόμα δεν άρχισα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, Ερικό. Τζία, μας αφηνείς? Κάτι κουβέντιαζα με τον κύριο Θράσο. Περίμενε μισό λεπτό. Έλα, σε παρακαλώ που θα περιμένω. Πήγαινε στο καμαρίνι σου. Άντε. Μην τη ξαναμιλήσεις έτσι. Μην τολμήσεις να ξαναμιλήσεις έτσι, άνθρωπο. Συγχωρηθήκαμε. Αφήστε τον κύριο Θράσο, δεν πειράζει. Άλλωστε πρέπει να αρχίσω να ετοιμάζομαι σιγά-σιγά. Διακρίνω μια προσπάθεια να με υποτιμήσεις. Δεν είμαι ίσα και όμοια με την Τζία, ούτε καν με τη Σιλβή. Προσέχω τον κόλλο όλων σας. Γι' αυτό πληρώνεσαι, για να προσέχεις ξένους κόλλους. Αν βαρέθηκες, παρετήσου. Να συνεχίσουμε με τη δουλειά μας.
Φυσικά. Θα πιεις πρώτα κάτι. Από το καλό. Όχι από τις μπόπες που σερβίρουμε. Και γιατί να σε πιστέψω, ήσουν ο μόνος που είχες αντίρρηση. Παράτα με, Σιλβί. Βρήκα τον πελάνο εξαιτίας σου και μου κάνεις και ανάκριση. Έλα, μην τα πάρω. Ωραία. Από πού το μάθε τότε. Δεν μας είπε. Αλλά ο τελευταίος που του μίλησε ήταν ο Κέντας. Αν μάθω τη μασολιά την έχει κάνει ο Κέντας, μαύρο φίδι που τον έφερνε. Ο Αλκέτας ήρθε. Ήρθε πριν από λίγο. Δεν τον έκοψα και πολύ σόι. Μη μου λες τέτοια. Ο Θράσος. Στο γραφείο με τον Ερίκο. Όλα εντάξει. Γεια σου, Φιλβή. Καλά ανέστος είσαι. Έχουμε γίνει μπάχαλο και σιχάζω γελάς. Συγγνώμη. Έχετε το νου σας γιατί σοβαρέψανε τα πράγματα. Το αφεντικό έχει αγριέψει. Και προσέξτε τι θα απαντάτε όταν σας ρωτάει. Τουλάχιστον να συνεννοούμαστε να λέμε τα ίδια. Εγώ ψέματα δεν ξαναλέω. Τότε να σου ευχηθώ καλή επιτυχία με το διαζύγιο. Γιατί χωρίς τη βοήθεια του Ερίκου η γυναίκα σου σου πιει το αίμα. Όσο σου έχει αφήσει δηλαδή. Άντε μου στο διάλο, παλιό πουτά. Μην τη βρίθεις, γαμώτο μου. Ξέρεις ότι σπάθομαι. Ρε, δεν με χέζεις. Τι έγινε με το σκυλί. Εντάξει. Το επέθρεψα στην αφεντικίνα του. Τρελάθηκε από τη χαρά της. Τι είναι αυτά, ρε. Της πήρες και λεφτά. Δεν θα πήραμε το δώρο. Εκείνη μου τα έδωσε με την καρδιά της. Εύρετρα είναι, να μην βγάλω και κάτι. Πιάθηκε το χέρι μου το δαφίδι που κόλλησα. Έλα, ρε φιλαράκι. Μη μ' αδειάζεις έτσι. Περνάω χαρμάνα. Έτσι γιατί φάγα πακέτο με αυτό που μου πασάρισες. Όχι, όχι, φιλαράκι, δεν σε κατηγορώ. Το λόγο μου πέσα. Σε παρακαλώ, δεν θα τη βγάλω καθαρή. Το έχω ανάγκη. Μη με φτύνεις, ρε φιλαράκι. Ναι, ναι. Στις 11. Στο μαγαζί, στο γνωστό μέρος, ναι. Ευχαριστώ. Φυσικά μιλάμε για δραστηριότητες που είχε ξεκινήσει με μεγάλη επιτυχία ως χωρεμένος ο Αποστόλης, πάντα με τις πολύτιμες συμβουλές του χωρεμένου του πατέρα μου. Μάλιστα, δηλαδή πάει σόι το Βασίλειο. Αν είναι να με ειρωνεύεσαι, καλύτερα να σταματήσω. Ρε, συνέχισε χωρίς δικηγορίσεις, φιωριτούρες, ναι, τα σκέτα. Λοιπόν, εκτός από τις μπόμπες και τα στοιχήματα, τι άλλες δραστηριότητες μας αποφέρουν κέρδη. Η προστασία. Προσφέρουμε υπηρεσίες προστασίας σε καταστήματα και επιχειρήσεις. Εκβιάζουμε δηλαδή κόσμο. Και το πας μου να πληρώσει για να μην του κάψουμε το μαγαζί. Έχεις την τάση να τα ισοπεδώνεις όλα. Δεν είμαστε εκβιαστές. Ας τα ζάπια, είπαμε. Ναι, τα σκέτα. Θράσο, έχουμε πρόβλημα με τον Αλκέτα. Τι έπαθε πάλι. Πρέπει να του μιλήσουμε, να το σταματήσουμε. Δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο πρέπει να τον εμποδίσουμε. Έπλεξε πάλι, ακόμα δεν βγήκε από το νοσοκομείο. Να λήξει αυτή η ιστορία. Ξέρει πολλά. Πρέπει να βρούμε ποιο κελαϊδάει, αλλιώ. Άλλη ώρα αυτά. Μωρέ, πάτε να πνιγείτε όλοι σα. Όπα, αφεντικό μου, φύγει η ψυχή. Τι έγινε, ρε παιδί, γιατί με κοιτάτε έτσι. Γιατί, τώρα ανοίξε ο παριστάνης. Μπέσα, δεν έχω ιδέα. Κόφτο! Κάτσε κάτω να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, έχω μια δουλίτσα σε λίγο και θα αργήσω. Γιατί τη δουλίτσα θέλουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, χωρίς πολλά λόγια. Θα μπει σε κέντρο απεξάρτησης. Μα τι λες τώρα, έχω τελειώσει με αυτά, είμαι καθαρός. Γι' αυτό έχεις ραντεβού εδώ απ' έξω στις 11. Πού το ξέρεις. Τα έξοδά σου θα καλυφθούν από τα έσοδα του μαγαζιού. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά πάει η δουλειά. Και όταν με το καλό ξεμπλέξεις, πάλι καλοδεχούμενος θα είσαι εδώ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα καταφέρω. Προσπάθησε, γαμώτο. Έχω ξαναπροσπαθήσει, ρε Σιλβί, το ξέρεις. Ξαναπροσπάθησε. Δίπλα σου θα είμαστε πάντα, στο υπόσχομαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εντάξει, ηρέμησε. Και δεν μιλάς. Με ποιο τρόπο θα γίνει το ραντεβού. Θα τον περιμένω στο αυτοκίνητο. Έρχεται στο παράθυρο τάχα μου ότι μου μιλάει και κάνουμε την πάσα χέρι με χέρι. Μάλιστα. Σιλβί, μην τον αφήσει από τα μάτια σου. Να μην βγει από το καμαρίν και μην πάρει το τηλέφωνο. Αρκετά συγγνώμη, αλλά τα περιοριστικά μέτρα είναι απαραίτητα. Τι θα κάνεις. Μακάρι να ξέρα, κάτι πρέπει να κάνω όμως. Κάτσε εσύ με τον Αλκέτα, δώσε μου τα βίντεο του αυτοκίνητου. Πρόσεχε, Σιλβί, μην φας το κεφάλι σου για χάρη μου. Τι, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν πουσάρουνε παντόφλες, κύριε Θράσο, ντόπα πουσάρουνε και βάρδα όποιο τα δει εμπόδιο. Σιλβί, τα κλειδιά. Ξέχνα το. Δεν αστείευομαι. Υπεύθυνο διότι συμβεί στο μαγαζί είμαι εγώ. Δεν θα βγάλει το φίδι από την τρύπα, τα κλειδιά. Εντάξει, δεν κολλώ, σε πιστεύω, δεν χρειάζεται αποδείξει κιόλα. Φύγε από τη μέση. Παιδιά, μην τσακώνεστε να πάω εγώ. Αστείο. Σιλβί, η ώρα περνάει. Θα δώσω τα κλειδιά ή θα κοιτάμενο στον άλλον. Στείλε τουλάχιστον τον Λάζαρο και τον Ζαν-Κλοντ, σε παρακαλώ. Γιατί, για αυτούς δεν είναι επικίνδυνο. Τον Τίλερ να λυπάσαι. Στείλ τους. Ο Αποστόλης έτσι τα έκανε. Εννοείται. Εγώ όμως δεν είμαι Αποστόλης. Άφησε το θέμα, αφεντικό. Δεν θα προλάβει να καταλάβει από πού του ήρθε. Λοιπόν, τελείωσε, το αποφάσισα.
Ή θα κάνετε αυτό που λέω, ή θα ειδοποιήσω την αστυνομία να το συλλάβει και θα βλέξουμε όλοι. Είσαι αγύριστο κεφάλι τελικά. Δουλέμα είναι επικίνδυνο. Κουβαλάνε σιδερικά μα δείτε αυτή η τύπη. Ωραία, και εσείς κουβαλάτε. Χρησιμοποιήστε τα αν χρειαστεί. Α, εντάξει. Εμένα με κάλυψε. Όπα, όπα, όπα. Μόνο αν χρειαστεί. Και αυτό για εκφοβισμό στον αέρα. Συμφωνεί. Σύμφωνοι. Ζακλότ. Τέλο πάντων, σύμφωνοι. Πήγε 11 και 4 η ώρα, λες να μην έρθει. Μην ελπίζεις, θα έρθει. Ψύχραμα, αφεντικό, ήρθε. Άσε το κινητό ανοιχτό στο κάθισμα για να σας ακούμε. Τι? Στο κάθισμα, ναι. Το αφήνω. Το άφησε. Ψύγραμμα! Να δω χέρια! Να δω χέρια, γιατί είναι άλλα! Δεν βλέπεις! Είναι όπλος! Πάτσε, όχι! Είμαι το αφεντικό του Αλκέτα! Θέλω να το αφήσει ήσυχο! Απλώς να αφήσει ήσυχο το μαγαζί μου και τον Αλκέτα! Τίποτα άλλο! Και εγώ τι να κάνω, ρε, πεις να μου πληρώσει την καστούρα, εσύ! Τώρα τι θες δηλαδή, να ειδοποιήσω την αστυνομία! Καλά, είσαι τέλειος, μαλάκας! Σου έχω καρφωμένο το όπλο στο μαπάκι με απειλή! Πετάξτε τα όπλα! Πετάξτε τα όπλα και θα την ανάψω! Αυτό ήταν το κόλπο! Να με καθαρίσετε έτσι! Όχι! Όχι, εκφοβισμό δεν έχουν τα όπλα! Στον αέρα θα ρίχνανε! Εντάξει τα σιδηρικά τώρα γιατί του την άνοψα. Τώρα! Αφήστε τα όπλα, ρε παιδιά! Πόσο καθαρά πρέπει να το πει ο άνθρωπος! Κλωτσίστε τα! Μακριά! Εμένα δεν θα με κοροϊδεύσει κανείς! Τα μάτια μου